Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή, καλή σας ημέρα και σήμερα. Καλή σας ημέρα κύριε Νατούλη, σε εσάς και τους αγροατές. Σας χρειαζόμαστε δεύτερη μέρα για ένα πολύ πολύ ευαίσθητο θέμα. Βέβαια, κάνατε αίσθηση. Χθες είχατε ένα μπάσιμο, θα λέγαμε, από διάφορα πράγματα επικοινωνιακό. Σχολιάστηκε πάρα πολύ παρέμβασή σας για τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το απόγευμα, διάφοροι νεαροί κυρίως πολιτικοί μου φίλοι με ενημέρωσαν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει παράταση στον ποδοσφαιρικό αγώνα του ΠΑΟΚ με τη ρώσικη ομάδα. Ναι. Αυτό θα γινόταν βέβαια με ένα συγκεκριμένο σκορ. Πάντως, με το 2-1, με το 2-1. Ναι. Ήρθε 2-1, αλλά κέρδισαν οι άλλοι. Βέβαια, μπορεί εμείς εδώ στην Καστοριά ευτυχώς δεν ζούμε αυτά που ζούσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ναι. Και τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα περισσότερο. Η Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Μετά τις 12, όπως ξέρετε, κλείνουν τα πάντα. Επομένως, αν είχαμε παράταση, εκείνη την ώρα, επειδή δυστυχώς αυτοί οι ποδοσφαιρικοί αγώνες δεν μεταδίδονται από τα συνηθισμένα τηλεοπτικά κανάλια που έχουμε στα σπίτια μας, αλλά μόνο από τα συνδρομητικά, όλοι οι φίλαθλοι βρίσκονται σε κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντες. Καφετέρες, καφενεία, γαροπλαστεία κτλ. Mm-hmm. Επομένως, σε εκτέλεση της οδηγίας που υπάρχει, μετά τις 12 θα έπρεπε να κλείσουν όλα αυτά τα καταστήματα. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν αν έπρεπε εκείνη την ώρα να κλείνουν την τηλεόραση, να κλείνουν τα φώτα, να τους απομακρύνουν, να επεμβαίνει η αστυνομία όταν δεν με εφαρμόζει. Γι' αυτό και με παρότριναν νεαροί πολιτικοί μου φίλοι να ζητήσω από την κυβέρνηση να λάβει μέρημνα σε περίπτωση που είχαμε παράταση του αγώνος, άρα και παράταση της διάρκειας, και δεν θα έφτανε το χρονικό διάστημα το όριο των 12, να δινόταν μια συγκατάθεση, να επεκτηνόταν το νόμιμο ωράριο. Αργότερο. Σήμερα βέβαια παίζει και η ΑΕΚ και δεν ξέρω, και εκεί υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο παρατάσεων, οπότε δεν ξέρω αν θα κάνετε το ίδιο και για την ΑΕΚ. Αυτό δεν το ξέρω εμένα, επειδή κύριε Νατσούλη είμαι πάνω από ένα φύλαθρο. Είστε ΠΑΟΚ, να το διευκρινίσουμε αυτό, είστε ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Από μικρός είμαι ΠΑΟΚ. Και ο γιος μου είναι ΠΑΟΚ. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να προσπαθώ να ικανοποιήσω. Γιατί είδα κάποια σχόλια στα social media ότι ίσως επειδή ο ΠΑΟΚ είναι μια λαοφιλή ομάδα, να το κάνετε και για λόγους πολιτικούς αυτό, για ψήφους. Προσωπικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Άρα το κάνετε και για την αγάπη σας για την ομάδα τη συγκεκριμένη. Εννοείται. Ο οποίος δεν τα κατάφερε, βέβαια, ΠΑΟΚ. Κυρίως το έκανα γι' αυτό. Μάλιστα. Αυτό το έκανα και για την αγάπη στον ΠΑΟΚ και στους φιλάθλους του. Τώρα, αν μου ζητήσουν κάτι οπαδοί κάποιες άλλες ομάδες, εννοείται ότι αν είναι δίκαιο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Άσχετα αν δεν υποστηρίζω την άλλη ομάδα. Μάλιστα. Τώρα βέβαια και από χθες, μια και πιάσαμε τα χθεσινά, και για το άλλο θέμα που συζητήσαμε χθες για τα πανεπιστήμια, υπήρξαν κάποια μηνύματα επίσης που μας στάλθηκαν και εδώ στο σταθμό, και από την πανεπιστημιακή μας κοινότητα εδώ, που φαίνεται ότι με τα μηνύματα, και μάλιστα είναι και κάποια από αυτά αρκετά μεγάλα μηνύματα που πήραμε, διαμαρτύρονται για αυτά που είπατε χθες για τους επτάμενους καθηγητές κτλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε στην πολιτική μου πρακτική υιοθετούσα αυτό που εξυπηρετούσε το συμφέρον των πολλών. Και το συμφέρον των πολλών στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να παραμείνουν ανοιχτά. Να παραμείνουν ανοιχτά, φυσικά λειτουργώντας με τους όρους των υγειονομικών πρωτοκόλων. Επομένως, δεν με ενδιαφέρουν οι όποιες αντιδράσεις. Οι όποιες αντιδράσεις εξυπηρετούν άλλα κίνητρα. Πάντως υπήρξαν αντιδράσεις και επαναλαμβάνω, γίναμε και εμείς αποδέκτες αυτών που είπατε χθες, γιατί μας έστειλαν μηνύματα από το Πανεπιστήμιο εδώ. Και το γνώριζα, και εγώ είχα τηλεφωνικές επικοινωνίες με κάποιους από τους καθηγητές που έχουν... Α, σας πήραν διάφορα τηλέφωνο, μάλιστα, και... Βεβαίως. Διαμαρτυρήθηκαν.
Λογικό είναι να διαμαρτύρονται. Όταν κανείς λέει τα πράγματα με το όνομά τους, κάποιοι μπορεί να ενοχλούνται. Εμένα τα κίνητρα είναι προφανή. Με ενδιαφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα φυσικά το παράρτημα της Καστοριάς με τα 4 τμήματα. Με ενδιαφέρει να συνεχιστεί η πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή ζωή. Με ενδιαφέρει να συνεχιστούν τα μαθήματα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί εάν υιοθετηθεί η άποψη που πήγε να διαμορφωθεί για να γίνονται όλα τα μαθήματα με τηλεδιάσκεψη, ουσιαστικά σημαίνει κλείσιμο του Πανεπιστημίου, σημαίνει αποχώρηση των φοιτητών από εδώ, κάτι που είναι τραγικό και δεν βασίζεται σε καμία λογική. Δεν μπορεί να λειτουργούμε τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια. Δεν μπορεί να λειτουργεί η Βουλή έστω με άλλα τμήματα, με ζωντανή παρουσία, αλλά με τηλεδιάσκεψη. Αυτό είπα, το λογικό, να λειτουργούν τα τμήματα με μεικτό σύστημα, δηλαδή θα επιλέγουν οι φοιτητές, όσοι θέλουν θα επιλέξουν την διαζώσεις διδασκαλία, και αν αυτοί που επιλέγουν τη διαζώσεις είναι περισσότεροι από όσο προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι υπόλοιποι θα πηγαίνουν στην τηλεδιάσκεψη. Μπορεί να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα υιοθετήσω κλείσιμο του Πανεπιστημίου και δεν με ενδιαφέρουν οι αντιδράσεις, και αν υπάρχουν άλλες αντιδράσεις σημαίνει ίσα-ίσα που δικαιολογείται ακόμα περισσότερο. Αυτό που μας στέλνουν οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, και διαβάζω μερικά χαρακτηριστικά της αποσπάσματα, η απόφαση για το ποια θα είναι η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε επιστημονικά και όχι σε βολευτικά, με ύψιλον σε παρένθεση, κριτήρια. Ας αφήσουν τα παραμυθιάσματα. Ενώ στην αρχή υπήρχε κοινή υπουργική απόφαση που έλεγε ότι για τμήματα, ότι αν είναι πάνω από έναν αριθμό να γίνεται με τηλεδιάσκεψη, υπάρχει νεότερη απόφαση, νεότερη υπουργική απόφαση που λέει ότι τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με μεικτό τρόπο. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν με ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, εκτελώντας, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, στο γενικό πλαίσιο που χαράζει η πολιτεία. Επομένως, το γενικό πλαίσιο που έχει χαράξει η πολιτεία είναι να αποφασίσουν τα πανεπιστήμια και μπορούν να αποφασίσουν μεικτό σύστημα διδασκαλίας. Επομένως, όταν ενώ υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να γίνονται σε εργαστήρια, όταν υιοθετούν τέτοιες απόψεις σημαίνει ότι δεν τους ενδιαφέρει η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Να διαβάσω 2-3 ακόμη χαρακτηριστικά για να πάρουμε και μια άποψη της άλλης πλευράς. Αν αυτή ελήφθη η απόφαση, δηλαδή, επειδή βολεύει, όπως είπατε, τους υπτάμενους καθηγητές που κατοικούν εκτός περιφέρειας, γεννάται το ερώτημα για την ποιότητα της διδασκαλίας στον εν λόγω πανεπιστήμιο. Αρκεί μια ματιά στις βάσεις των σχολών των τελευταίων χρόνων για να καταλάβουμε ότι το πανεπιστήμιο μας δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων φοιτητών. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί αυτό το πανεπιστήμιο 17 ολόκληρα χρόνια, με τη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών να κατοικεί εκτός περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας? Τι ποιότητα μπορεί να προσφέρει με προσωπικό που έρχεται από άλλες πόλεις για μία ή δύο φορές την εβδομάδα και εξαφανίζεται αμέσως μετά την παράδοση? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτά συμβαίνουν επειδή οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι εκάστοτε βουλευτές που κατήχαν τα έδρανα της Βουλής στο παρελθόν δεν μερίμνησαν ώστε να προσληφθεί μόνιμο καθηγητικό προσωπικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών. Και καταλήγουν ορισμένα κείμενα εδώ που έχουμε. Το οφείλουν στον τόπο, μιλάει για εσάς τους αντιπροσώπους μας στη Βουλή, το οφείλουν στον τόπο, ας σταματήσουμε να βλέπουμε τους φοιτητές σαν τάλιρο και ας τους δώσουμε σαν νέους ανθρώπους που ήρθαν στην πόλη μας για να σπουδάσουν και να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι από τα μηνύματα που έχουμε πάρει μετά τη συνέντευξη, σε επαναλαμβάνω, που προξένησε στο Πανεπιστήμιο πολλές αντιδράσεις. Αυτή η δήλωση είναι διαφορετική από την προηγούμενη που μου είπατε. Βλέπετε, υπάρχουν. Έχουμε πολλές, ναι, δεν είναι μία. Αυτό σας το λέω. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο, το παράρτημα του Πανεπιστήμιου στην Καστοριά έχει καθηγητές και Καστοριανούς και πάρα πολλούς οι οποίοι ζουν τόσα πολλά χρόνια στην Καστοριά που θεωρούνται, τους θεωρώ και πρέπει να τους θεωρούμε όλοι Καστοριανούς. Έχουν αποφασίσει, έχουν αγοράσει, έχουν κτίσει σπίτια στην Καστοριά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι κατοικούν μόνιμα εκτός Καστοριάς. Αυτό εμάς, οι αποστάσεις τώρα έχουν σμικρινθεί, δεν είναι όπως παλιότερα που τους είχαμε ονομάσει πτάμενους καθηγητές. Αυτό ίσχυε πριν 20-30 χρόνια που φέραν τα αεροπλάνα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη για να πάνε στα Γιάννα, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη. Τώρα δε, για τα υπερπεριφερειακά, τα πολύ περιφερειακά που είναι όπως είναι το δικό μας,
και οι αποστάσεις από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι μεγάλες με την Εγνατία. Πάνω σε αυτό όμως για τους Καστοριανούς και τους εκτός. Να, θα σας διαβάσω άλλο μήνυμα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Στην πρωινή σας εκπομπή άκουσα τον βουλευτή, τον κύριο Τσικαλάγια, να μιλάει για τον τρόπο διδασκαλίας στο μαθηματικό τμήμα του τοπικού πανεπιστημίου, εκθέτοντας δημόσια τους Καστοριανούς καθηγητές του πανεπιστημίου απέναντι στους συναδέλφους τους. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κύριος βουλευτής, η μέθοδος διδασκαλίας αφορά αποκλειστικά την πανεπιστημιακή κοινωνία και μόνο αυτή. Ακούστε. Αυτοί που εκφράζουν. Βλέπετε, έχουμε πάρει ποικιλία μηνυμάτων. Εκθέτουν τους εαυτούς τους. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία χαράσει το γενικό νομικό πλαίσιο. Τα πανεπιστήμια, και είναι η φιλελεύθερη άποψη, αυτή που υιοθετώ σαν φιλελεύθερος πολιτικός από τα νεανικά μου χρόνια και πόσο μάλλον τώρα που είμαι κυβερνητικός βουλευτής, είναι ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Αυτά αποφασίζουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εκφράσουμε άποψη για τον τρόπο λειτουργίας. Που στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είδα μια προσπάθεια συστηματική να γίνουν όλα τα μαθήματα με τηλεδιάσκεψη, πράγμα που σημαίνει κλείσιμο των πανεπιστημίων και κατάρρευση του κοινωνικο-οικονομικού στάτους που είναι γύρω από τα πανεπιστήμια, για μένα δεν είναι αποδεκτό. Και φυσικά και όλα πρέπει να γίνονται, και δικιά μου υποχρέωση και των πανεπιστημιακών είναι αυτά που κάνουν όσον αφορά την υγειονομική προφύλαξη, να γίνει στα πλαίσια των κανόνων που χαράσει η πολιτεία, και με βάση αυτούς τους κανόνες που ισχύουν τώρα από την πολιτεία είναι ότι τα μαθήματα μπορούν να γίνονται στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια με τις αποστάσεις και τους κανόνες που προβλέπονται. Αυτό που διαφώνησα και θα συνεχίσω να το φωνάζω είναι στην απόφαση που δεν είναι ούτε ομόφωνες, είναι κατά πλειοψηφία στις αποφάσεις του να γίνουν όλα τα μαθήματα με τηλεδιασκέψη. Από το Μανιάκι χθες επίσης πρέπει να σας πω, πολλά μηνύματα, αδειάζουν οι καρσονιέρες μας, ξενικιάζονται οι καρσονιέρες μας, κάντε κάτι, χανόμαστε. Το γράφουν από χθες. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για τον τόπο μας. Θα είναι ένα ακόμη χτύπημα, επαναλαμβάνω, αυτή η ιστορία. Απευθυνόμενος κυρίως στους πανεπιστημιακούς, έχω να πω ότι ο κυριότερος λόγος που εκδήλωσα την αντίθεσή μου σε αυτή την απόφαση είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να λέγεται ακαδημαϊκός πολίτης με διακοπή της παρουσίας του στο πανεπιστήμιο. Χωρίς δηλαδή τη ζωντανή επικοινωνία με τους καθηγητές του, την παρουσία στα έδρανα των αμφιθεάτρων και στα εργαστήρια, δεν είναι ακαδημαϊκός πολίτης, δεν είναι σπουδές αυτές. Τότε θα φτάσουμε στο σημείο, και αυτό, εάν δηλαδή η κρίση με τον κορονοϊό κρατήσει 2 χρόνια και έχουμε 2 χρόνια κλειστά πανεπιστήμια, στο τέλος θα ίσως να αρχίσουν να επικρατούν απόψεις, αφού λειτουργήσαμε 2 χρόνια έτσι. Ορίστε, και πάνω σε αυτό μας έρχεται μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Όπως δείχνει η μακρόχρονη, πάλι από καθηγητές, η μακρόχρονη εμπειρία των ανοιχτών πανεπιστημίων, η τηλεδιδασκαλία των μαθημάτων στα πανεπιστήμια είναι εφικτή, προϋποθέτει όμως ανάλογες υποδομές και ειδικά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό. Πολλά γνωστά πανεπιστήμια, Βοστόνης, MIT, Cambridge κτλ., λειτουργήσαν πέρσι και θα λειτουργήσουν και φέτος με τηλεδιδασκαλία, όπως φαίνεται, χωρίς προβλήματα. Προφανώς διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό και ανάλογες υποδομές, κάτι που αμφιβάλλω ότι διαθέτει το δικό μας πανεπιστήμιο. Άρα και αυτή η άποψη είναι υπέρ της. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται οι φοιτητές. Είναι καιρός οι υπεύθυνοι να πάρουν το θέμα του πανεπιστημίου στα σοβαρά. Ακούστε. Η τοπική κοινωνία θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές θέλουν να συνεχίσει να λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Εγώ, σαν βουλευτής του νομού, θέλω να συνεχίσει να λειτουργεί. Πολλοί καθηγητές, και Καστοριανοί και μη Καστοριανοί πιστεύω, θέλουν να γίνονται και μαθήματα διαζώσεις. Επομένως, ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του μετά από όλα αυτά. Πάντως, έχετε ανοίξει, αυτό καταλαβαίνω, αν έχετε ανοίξει ένα μέτωπο με τους καθηγητές τώρα του Πανεπιστημίου. Αυτό καταλαβαίνω. Έχω ανοίξει μέτωπο με τη λογική. Δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να βλέπω το πρωί τους μαθητές να πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια και στα λύκεια και να μην πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Αν δεν καταλαβαίνουμε αυτό το απλό λογικό, τότε τι να πω. Μάλιστα.
Πάμε τώρα και στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, αν και πρέπει να πω ότι έρχονται μηνύματα από φίλους που υποστηρίζουν ακριβώς την ίδια ομάδα και σας δίνουν συγχαρητήρια για την κίνησή σας χθες. Φαίνεται ότι έχει και η Καστοριά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το 80% των φιλάθλων του νομού μας είναι με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς ρωτούν και αγαπημένο παίχτη που έχετε κτλ. Δεν ξέρω αν μπορείτε και αυτό να απαντήσετε πριν πάμε. Αν έχετε και αγαπημένο παίχτη στον ΠΑΟΚ. Τον Πέλκα. Τον Μπέλκα, α, τον Χασογκόλη, μάλιστα. Που έχασε και το πέναλτι. Λοιπόν, και μας κατέστρεψε. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, κύριε Τζικαλάκια, πάμε στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε. Κάναμε αυτή την παρένθεση γιατί είχαμε κάποια προηγούμενα, επαναλαμβάνω, από τη χθεσινή εκπομπή και από αυτά που είπατε. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια πληροφορία την οποία μεταδώσαμε από χθες την εκπομπή μας. Μια πληροφορία που θέλει να βρίσκεται κάποια δομή σε διαπραγματεύσεις, δεν έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως, έτσι λένε οι πληροφορίες, για 40 ή 50 ασυνόδευτα. Θέλετε να μας πείτε τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα και τι έχετε συζητήσει ήδη με τον κύριο Μηταράκη? Κοιτάξτε, κοφτά να σας πω ότι και το καλοκαίρι δεχόμουν κάποια μηνύματα ότι υπήρχε πρόθεση να φιλοξενηθούν μετανάστες σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Ναι. Έγινε μια συντονισμένη αντίδραση από εμένα, από τον Δήμαρχο, από τον Μητροπολίτη, εκεί που έπρεπε κατατέθησαν οι αντιστάσεις. Είπαμε ότι αν είναι να, και αυτή είναι η θέση μου, εάν είναι να έχουμε έναν αριθμό μεταναστών, ναι, που μας αναλογεί με βάση εκείνο το 1% που είχαμε πει με του πληθυσμού, να τους έχουμε, αλλά δεν θα τους τοποθετήσουμε εκεί που κρίνουμε εμείς. Και υπάρχουν σημεία του νόμου που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μετανάστες, που μάλιστα οι όποιοι κάτοικοι είναι εκεί κοντά να είναι και χαρούμενοι από την παρουσία τους. Ο 38 παράδειγμα πέρσι ήταν η Κοτήλη. Όταν δηλαδή παρέμεναν στο ξενοδοχείο, εκεί το ωραίο ξενοδοχείο της Κοτήλης, περίπου 45-50 μετανάστες που ήταν οικογένειες, οι 20 κάτοικοι της Κοτήλης ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι μαζί τους. Υπάρχουν και άλλα σημεία του νομού που θα παρόμοια. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που είχα και πριν από 10-15 μέρες, έγινα δέκτης ετοιμάτων είτε θετικών είτε αρνητικών από διάφορους. Άλλοι δηλαδή που θέλανε, άλλοι που δεν θέλανε να έχουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν στο νομό μας άνθρωποι που θέλουν? Αυτοί που θα τους εξυπηρετούσε οικονομικά επαγγελματικά, α, που θέλουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί νομίζω. Κύριε Τζικαλάκια, να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Ήδη πολλά διαμερίσματα νοικιάζονται πια στην Καστοριά. Έρχονται κάποιοι, λένε, και ψάχνουν διαμερίσματα για μετανάστες. Και ο άνθρωπος εδώ, ο Καστοριανός, που έχει τα χίλια του προβλήματα με τις αναδουλειές και όλα τα υπόλοιπα, μην έχοντας τι να κάνει το ακίνητό του, τον νοικιάζει έχοντας κάποιο τέλος πάντων εισόδημα. Δεν γνωρίζω καμιά περίπτωση. Θα μπορούσα να πω και δημόσια ότι μπορούσε ο Δήμος, όταν κάποιος συνδέει το ρεύμα στο όνομά του, τη ΔΕΗ ΑΚ, την ίδρυψη αποχέτευση, ίσως και υπηρεσίες τηλεφωνίας και αυτά. Επομένως, να μπορεί ο Δήμος να καταγράφει τα στοιχεία όσο για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και να μην πάμε στην αστυνομική αρχή, όπως θα γινόταν σε κάποιες άλλες χώρες, που όταν κάποιος πολίτης, ιδιαίτερα σε παραμεθόρια περιοχή, και είναι αλλοδαπός, γνωρίζουν οι αρχές του τόπου τη διεύθυνση κατοικίας του. Αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρα του κόσμου. Στην Αμερική να πας, στην Αγγλία, ξέρουν οι αρχές που μένεις. Δεν μένεις ανεξέλεκτα. Θέλω λοιπόν να πω ότι, έτσι να κάνω και ένα λογοπαίγνιο με το υπτάμενος που... Ναι, που είπατε χθες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα. Μπορεί να είναι κάποιοι με αυτοκίνητα μετακινούνται αυτοί, έτσι να το τελειώσουμε αυτό. Οι βουλευτές όμως είμαστε υπτάμενοι. Δηλαδή, για να σας μιλάω τώρα από την Καστοριά, πέταξα από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη, από εκεί στην Καστοριά. Χθες λοιπόν το πρωί βρισκόμουν στην Αθήνα. Ήμουν στη Βουλή και επειδή ήταν ο κύριος Μηταράκης απαντώντας σε κάποια ερώτηση κάποιου βουλευτή, τον έπιασα και τον ρώτησα αν υπάρχει κάτι για την Καστοριά. Και είπε, δεν γνωρίζει κάτι. Και τον παρακάλεσα, του λέω, όταν είναι να γίνει κάτι για την περιοχή μου, θέλω να γνωρίζω εγώ και οι άλλοι τοπικοί. Μπορεί να αποτρέψει η Καστοριά ή οι φορείς της Καστοριάς μια έλευση εδώ, με ποια έννοια? Όταν έχω εγώ ένα σπίτι, ένα ξενοδοχείο, μπορείς εσύ να μου αποτρέψεις να τους φέρω? Γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι εφικτό? Αυτό θέλω να ρωτήσουμε. Είναι αποκλειστικά μια σχέση εμπορική, θα την έλεγα εντός εισαγωγικών, μεταξύ εμού που έχω τη μονάδα
και της Διεθνής Αμνηστίας που νοικιάζει και μου δίνει τα χρήματα για τους ανθρώπους που φτάνουν μέσα. Η Ελλάδα έχει κατοκυρώσει εδώ και 46 χρόνια, έχει πλατιά δημοκρατία και λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Επομένως, μπορούν να έρθουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον νομάρχη ή οποιονδήποτε του νομού. Απλώς είναι απέτησή μας απέναντι στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Μετανάστευσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν σκέφτονται κάτι για τον νομό μας, να μας ενημερώνουν, να μας πληροφορούν νωρίτερα και αν είναι αυτό που μας αναλογεί, γιατί είμαστε μέρος της ελληνικής επικράτειας, να το κάνουμε μαζί, να το συναποφασίζουμε. Πάντως έχουμε πολλά παραδείγματα ανά την Ελλάδα, κύριε Τζικαλάγια, που πηγαίνουν μετανάστες χωρίς καν να πάρουν μυρωδιά οι κάτοικοι και οι γείτονες. Ναι, το ξέρω τι γίνεται αυτό. Το ξέρω τι γίνεται αυτό. Λέω μην είμαστε και εμείς στην ίδια κατηγορία. Μήπως ξαφνικά δηλαδή μια μέρα, το λέμε εμείς τώρα, λέμε όχι, μας είπε όχι ο Μηταράκης, δεν συμβαίνει κάτι. Μήπως ξαφνικά καμιά μέρα τους δούμε και πούμε τώρα τι έγινε, παιδιά. Βέβαια, ο κύριος Μηταράκης δέχεται πολλές πιέσεις από όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι που είναι το μεγαλύτερο φορτίο. Και μάλιστα και στη σύντομη συζήτηση που είχαμε, μου είπε ότι όπως υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και οι περισσότεροι δεν θέλουν τους μετανάστες στην περιοχή τους. Μου έφερε ένα παράδειγμα ότι από ένα ξενοδοχείο που είχε 400 μετανάστες, που όταν αποφάσισε να καταργηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο από τη συγκεκριμένη περιοχή, υπήρχαν αντιδράσεις, τους θέλαν τους μετανάστες. Δηλαδή τα συναισθήματα ή τα συμφέροντα, αν θέλετε, δεν είναι πάντοτε τα ίδια, ποικίλουν ανάλογα για ποια περιοχή μιλάμε και σε ποιο στάτους οικονομικό βρίσκεται η περιοχή. Επομένως, είναι ένα θέμα ζωντανό που τρέχει, το παρακολουθούμε από κοντά για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον νομό μας. Προσωπικά εσείς, κύριε Τζικαλάκη, τους θέλετε? Όχι, δεν τους θέλω. Ωραία, αυτό είναι μια καθαρή απάντηση. Εάν είναι να έρθουν κάποιοι, έχω κάνει ήδη προτάσεις, δεν είναι μακριά από τα. Υπάρχουν κάποιοι κοινοτικοί ξενώνες, την έχω κάνει την πρόταση στην κυβέρνηση, που βρίσκονται τότε εκείνα τα χρόνια των Παχαίων Αγελάδων που φτιάχναμε ασυγκράτητα ξενώνες όπως το Καστανόφυτο, στην Πτελέα, να μην θυμηθώ άλλους, οι οποίοι ερημώνουνε. Είπατε την Πτελέα, να σας υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι περιμένουν τις αποζημιώσεις τους και δεν έχει βγει ακόμη ούτε το ΦΕΚ. Δείτε το και αυτό, κλείνουμε την παρένθεση. Επικοινώνησα με τον Γενικό Γραμματέα, τον ειδοποίησα ότι τι γίνεται και περιμένω απάντηση. Δεν έχει βγει ούτε το ΦΕΚ. Εντάξει, τόσο περιμένουμε. Κακώς τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ωραία. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται. Κρατάμε την απάντησή σας. Είστε εναντίον της έλευσης, κατά της έλευσης μεταναστών στο νομό Καστοριάς. Τώρα. Ξέρετε όμως, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μηταράκης με ενημέρωσε ότι τέλος της χρονιάς ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρχουν μετανάστες σε κανένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση θέλει, ήδη έχει κόψει κατά πολύ την εισρωή. Ελαττώθηκε ο αριθμός των μεταναστών. Μπορεί στη Μόρια, η Μόρια να κάει και άλλα από 25.000 που είχε πέρσι, η Καμένη Μόρια είχε 12-13 όταν έγινε. Η οποία κάει και από συνόδευτους, υπενθυμίζω, τους οποίους συλλάβατε μετά στα ξενοδοχεία, τους οποίους είχατε πάει και είχατε πάρει από την Μυτιλίνη. Θα γίνουν περίπου 20-25 μεγάλα κέντρα φιλοξενίας μέσα στην υπηρετική Ελλάδα, τα οποία θα είναι με σύγχρονες προδιαγραφές και προσπαθώντας να διερμηνεύσω την τοποθέτηση του Υπουργού ότι δεν θα υπάρχει κανένα στο ξενοδοχείο, ίσως να υπάρχει αυτό το πλάνο κάποιοι από τους μετανάστες να έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε σπίτια που τους θέλουν. Βέβαια εκεί υπάρχει η σχέση, είναι τελείως διαφορετικό το ξενοδοχείο που είναι ένας επιχειρηματίας και πολλοί μετανάστες, άρα είναι άλλα τα ποσά, και τελείως διαφορετικό όταν έχει κανείς ένα διαμέρισμα και θέλει να το νοικιάσει. Μέσω της διαδικασίας αυτής. Και στο οποίο μετά στην πορεία δεν ξέρει κανείς πόσοι μπαίνουν μέσα. Δηλαδή νοικιάζει μια οικογένεια. Για να μην γίνει παρεξηγή, δεν θέλουμε τους μετανάστες. Δεν θα φέρουμε αντίρρηση να δεχθούμε τον αριθμό που μας αναλογεί με βάση αυτό που έχει υπολογιστεί για όλη την Ελλάδα. Και μια και το 2021 θα έχουμε πάλι απογραφή που δυστυχώς θα είμαστε πολύ λιγότεροι. Από εκεί και πέρα, για αυτούς που μας αναλογούν, να τους βάλουμε εκεί που θα υποδείξουμε εμείς και όχι εκεί που θα αποφασίζουν κάποιοι άλλοι που δεν γνωρίζουν τόσο. Επειδή αναφέρατε και τις κλειστές δομές, θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήσασταν υπέρ των κλειστών δομών. Λένε ότι οι κλειστές δομές μπορούν να δίνουν και θέσεις εργασίας και συν χρήματα στην τοπική κοινωνία, θέσεις εργασίας από 100 και πάνω. Γι' αυτό θα το συζητούσατε.
γιατί έτσι θέλω να μην μια συνέντευξη είναι πολύ μακρόσυρτη, δεν, ναι, δεν κάνει καλό. Με μια λέξη, άμα θα σου πω κάτι, θα καταλάβετε. Όταν μας δίναν τις φυλακές των Γρεβενών τη δεκαετία του 90, ναι, τις κλωτσίσαμε. Τα Γρεβενά έχουν ένα μέρος, πολύ σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ τους, από τις φυλακές που είναι στο φελί των Γρεβενών. Κακώς ήταν τις... Επομένως, με αυτή την απάντηση, νομίζω σας... Μας καλύπτεται στην ερώτηση που σας... Είστε υπέρ, λοιπόν, σε μια τέτοια κλειστή όχι δομή που θα δεν δώσει... Λέω, δεν υπάρχει για το νομό Καστοριά σχέδιο. Στο νομό Κοζάνης θα υπάρχει, αλλά στο νομό Καστοριά που είμαστε παραμένει... Το λέτε όμως ότι θα ήθελα στην Καστοριά, αυτό μας λέτε τώρα, θα ήθελα στην Καστοριά. Δεν λέω ότι θα ήθελα. Το λέω αφού φέρατε το παράδειγμα των Γρεβενών. Με την έννοια ότι οι φυλακές των Γρεβενών που έχουν βαρυπινίτες με πολύ βαριά αδικήματα. Με τον τρόπο, με το προσωπικό που δουλεύει, με τα προϊόντα που καταναλώνονται για την διατροφή, ένα μέρος της τοπικής οικονομίας, και κανείς δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Αυτό σημαίνει κλειστή δομή. Όταν λέμε κλειστή δομή, αυτό είναι φυλακή. Για... Η δομή είναι ακριβώς, φυλακή. Ακριβώς. Βγαίνει κάποιος με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Γι' αυτό μιλάω. Ακριβώς. Για κλειστή δομή μεταναστών στην Καστοριά. Γι' αυτό μιλάω. Λοιπόν. Ας δούμε λίγο το πλάνο της κυβέρνησης που σίγουρα θα είναι σε κάποιους νομούς, όπως της Κοζάνης, που δεν είναι παραμεθόριος. Δεν θα είναι σε κανέναν παραμεθόριο. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Επομένως δεν είναι θέμα για εμάς. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τσικαλά, για μια και σε λίγες μέρες, δεν ξέρουμε πότε, θα έρθει το θέμα των Σκοπίων στη Βουλή. Και επειδή είστε από τους ανθρώπους που έχουν μιλήσει κατά καιρούς και πριν γίνετε βουλευτής για αυτό το θέμα, πολύ δυναμικά, είχατε μισθώσει ακόμη και λεωφορείο για να δημιουργηθούμε για αυτή την συμφωνία των Πρεσπών. Αν έρθει στη Βουλή, γιατί βλέπω ότι αντιδρούν πάρα πολλοί βουλευτές, τουλάχιστον 40 λέει ότι αντιδρούν. Δεν ξέρω αν είστε και σε αυτούς μέσα και εσείς. Θέλω να σας ρωτήσω μια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνετε. Θα σας απαντήσω στην ώρα του. Όταν έρθει θα σας απαντήσω τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα στην ώρα του. Προς το παρόν το θεωρώ πολύ πρόωρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και έτσι όπως απαντάτε όμως τώρα. Έχει Βεβαίως. Ενδιαφέρον και όπως απαντάτε τώρα. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Δεν είναι του παρόντος. Δεν είναι του παρόντος, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα σας απαντήσω, λέτε. Η κυβερνητική θέση, όπως την εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, είναι ότι δεν είναι επίγον θέμα του παρόντος. Υιοθετώ αυτή τη θέση και θα πάρουμε θέση όταν έρθει η ώρα. Θα υπήρχε περίπτωση με τα τόσα που έχει πει για τα Σκόπια και τους Σκοπιανούς ο Ζήσης Τσικαλάγιας να ψηφίσει και να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία? Δεν ξέρω, ρωτάω. Σας είπα ότι η απάντηση θα δοθεί όταν την ώρα. Μένω σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον και όπως απαντάτε, επαναλαμβάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.